Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση αποπλήρωσε στο διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ θα παραδώσει σήμερα Δευτέρα στους επικεφαλείς των θεσμών ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Πουλιαράκης στις συναντήσεις που θα έχει το απόγευμα για τον προϋπολογισμό και τα δημοσιονομικά στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την τρίτη αξιολόγηση. Αύριο Τρίτη έχει οριστεί και το πρώτο κρίσιμο ραντεβού για τα εργασιακά με κυρίαρχα αυτά της αλλαγής του καθεστώτος των απεργιών και της απονομής συντάξεων και εφάπαξ από τον ΕΦΚΑ. Προβληματισμός επικρατεί για την τάση που καταγράφεται από πολυεθνικούς ομίλους να σταματούν ή να περιορίζουν την παραγωγική τους δραστηριότητα στη χώρα μας. Η μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα καταγράφεται και στα πρόσφατα στοιχεία της Alpha Bank και την ελληνική οικονομία με τις επενδύσεις σύμφωνα με τα στοιχεία να καταγράφουν πτώση 57,2% σορευτικά την περίοδο 2009-2016. Η συρρήκνωση της ελληνικής αγοράς λόγω της σημαντικής μείωσης κατανάλωσης δεν συμφέρει πλέον κανέναν, πόσο μάλλον τους πολυεθνικούς ομίλους να παράγουν προϊόντα στην Ελλάδα. Είναι θέμα χρόνου να ανακοινώσουν ότι παραγωγικά εγκαταλείπουν. Που τη χώρα μας τονίζουν στο insider.gr στελέχη της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από τον τουρισμό. Εξαιρετική χαρακτηρίζει την αφετηρία για τον ελληνικό τουρισμό ο Τόμας Έλερμπεργκ, μέλος εκτελεστικής επιτροπής και υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του ομίλου TUI, του μεγαλύτερου tour operator της Ευρώπης. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια νέα βάση, υποστηρίζει, πάνω στην οποία μπορούμε να σχεδιάσουμε για το μέλλον. Στην Ελλάδα υπάρχουν τα πάντα, είναι ένας ελκυστικός προορισμός από κάθε άποψη και τονίζει πως την ώρα που οι εθνικιστικές τάσεις αυξάνονται, ο τουρισμός χτίζει γέφυρες και η Ελλάδα παραμένει μια φιλόξενη και ανοιχτή χώρα. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο και μέσα 745,93 μονάδες, καταγράφοντας απόλυες 0,44% ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.